Είναι μαζί μας ο κύριος Κανελόπουλος Νίκος, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΟΠΕΜΕΔ, εξαιρετικός φίλος, τον ευχαριστούμε που είναι εδώ, με θέμα την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ανεβείτε λίγο, αλλά πριν να πω δύο λόγια. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αφορά το επιμελητήριό μας, άρα θα καλεστούμε άμεσα στο επόμενο Διοικητικό Σύμβουλο να πάρουμε απόφαση ποια εταιρεία, ποιος ιδιώτης θα αναλάβει τα προσωπικά δεδομένα όπως λέει ο νόμος. Δεύτερον, είναι δεδομένο ότι θέλουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες στα μέλη μας, άρα θα κανονίσουμε συναντήσεις με τις επιχειρήσεις του επιμελητηρίου ώστε να κάνουμε ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα. Θεωρήστε ότι το δεδομένο στο επόμενο διάστημα θα γίνει. Είναι μια λειτουργία που είναι πολύ γρήγορη, πρέπει να γίνει ως το Μάιο. Άρα θέλω να σας πω ότι όλοι μπορείτε να συμβάλλετε. Εμείς θα προχωρήσουμε σε μία ή δύο τέτοιες συζητήσεις με τον κόσμο μας. Εξηγώ πολύ απλά, θα μας τα πει πολύ καλύτερα ο κ. Κανελόπουλος. Δεν είναι υποχρεωτική μια πιστοποίηση. Είναι υποχρεωτικό να έχεις γνώση. Κρατήστε το αυτό, γιατί εμείς θα προσπαθήσουμε αυτή τη διαδικασία να μεταφέρουμε γνώση. Και γι' αυτό ο ειδικός έχει το λόγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κανελόπουλο, που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, για την πρόσκληση και τον αναμελητή του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιθυμία μου είναι να σας μεταφέρω τις βασικές αρχές του νέου Γενικού Κανονισμού. Θέλω να σας πω ότι αυτός ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων συζητήθηκε για πάνω από 6 χρόνια στα πλαίσια της Κομισιόν. Ψηφίστηκε τον Μάιο του 2016 και δόθηκε 2 χρόνια σε όλα τα κράτη-μέλη προκειμένου να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εναρμονιστούν σύμφωνα με τις βασικές αρχές του κανονισμού αυτού. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια μεγάλη προσπάθεια της Κομισιόν, των Ευρωπαϊκών Οργάνων, προκειμένου να φέρουν στο προσκήνιο την αξία των προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου να αυστηροποιήσουν και το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και το πλαίσιο των ποινών, όπως θα σας εξηγήσω. Αυτός ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, ως κανονισμός, έχει ευθεία εφαρμογή, δεν χρειάζεται νόμο για όλα τα κράτη-μέλη και αφορά βεβαίως όλους όσους επεξεργάζονται πληροφορίες. Υπήρχαν μεγάλα debate στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν θα πρέπει να αφορά μόνο μεγάλες εταιρείες από έναν όγκο είτε τζίρου είτε αριθμού εργαζομένων. Η τελική απόφαση, και αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε τώρα, είναι ότι ο Γενικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός αφορά όλους, τους πάντες, όσους έχουν και χειρίζονται, επεξεργάζονται πληροφορίες προσωπικών δεδομένων. Καταρχήν να εξηγήσουμε τι είναι προσωπικά δεδομένα. Προσωπικό δεδομένο, απλό προσωπικό δεδομένο, είναι οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιεί ένα πρόσωπο. Και αυτό μπορεί να είναι η διεύθυνση, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, το email, όλα τα στοιχεία αυτά, ο αριθμός της ταυτότητας, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν σε ένα πρόσωπο. Αντίστοιχα, ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο είναι όποια πληροφορία αφορά τις ευαίσθητες πλευρές του ατόμου και αυτή μπορεί να είναι τα πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές πεπιθήσεις, η κατάσταση της υγείας, σεξουαλικές προτιμήσεις κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι ένας κύκλος, ο οποίος και ο κανονισμός προβλέπει ένα πιο ιδιαίτερο πλαίσιο. Τι συνιστά τώρα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων? Η συλλογή και η με κάθε τρόπο επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καλύπτεται μέσα από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Οτιδήποτε. Καταγραφή σε ένα αρχείο, η συγκέντρωση καρτών με business card που λέμε, κάρτες που έχουμε προσωπικά μας στοιχεία, η συλλογή, η καταχώρηση, η διάρθρωση, η οργάνωση, η προσαρμογή, η μεταβολή, οποιαδήποτε επενέργεια επί συγκεκριμένων προσωπικών στοιχείων που άπτονται της προσωπικότητας ενός φυσικού ατόμου. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η γκάμα είναι ευρύτερη και δεν αφορά μόνο η ηλεκτρονική επεξεργασία, αφορά και την ιδιόχειρη, ένα ιδιόχειρο αρχείο το οποίο μπορεί να τηρούμε γιατί έχουμε κάποιους λόγους, κάποιες συγκεκριμένες, συγκεντρώνουμε κάποιες πληροφορίες που αφορούν ένα ή περισσότερα άτομα. Όπως εξήγησα λοιπόν, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός επιβάλλει την υποχρέωση σε όλες τις εταιρείες και σε όλα
τα πρόσωπα τα οποία έχουν, διατηρούν ή θέλουν να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα. Και αφορά τόσο τους υπεύθυνους επεξεργασίας όσους και τους εκτελούντες για αυτήν, για λογαριασμό των υπευθύνων επεξεργασίας, αυτή την επεξεργασία. Έχουμε δηλαδή και αυτούς οι οποίοι δίνουν τις εντολές, τις κατευθύνσεις, και αυτός είναι ο λεγόμενος υπεύθυνος επεξεργασίας, αλλά και αυτός ο απλός συνάδελφος, ο οποίος εκτελεί συγκεκριμένα χρέη της επεξεργασίας, σύμφωνα με τις εντολές πάντα που δέχεται. Η επιχείρηση λοιπόν που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων βεβαίως πρέπει να συμμορφωθεί με τον κανονισμό, είτε εργαζομένων, είτε πελατών, είτε προμηθευτών, είτε αυτά διατηρούνται σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο, αν κάνουν profiling για τις ανάγκες του marketing της επιχείρησής σας, αν εταιρείες επικοινωνούν με τους πελάτες ηλεκτρονικά για τις ανάγκες προβολής ή προώθησης των εργασιών τους, αν διαχειρίζουν ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια του προσωπικού. Όλα αυτές είναι κάποιες ενδεικτικές ενέργειες, οι οποίες καλύπτονται κάτω από τον κανονισμό. Πώς πρέπει τώρα όλες οι εταιρείες, ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να έχουν μια πλήρη εναρμόνιση και συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού. Πρέπει καταρχήν, και νομίζω σε αυτά τα πλαίσια και ο Πρόεδρος ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία, να υπάρχει μια κατανόηση των βασικών αρχών του κανονισμού, το περίφημα awareness που τα χρησιμοποιούμε και μερικούς όρους έτσι όπως τους προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός. Αφού υπάρχει η ενημέρωση, πρέπει αμέσως οι εταιρείες, οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικά στοιχεία, να κάνουν όλη την καταγραφή των δεδομένων. Αυτό λέγεται data inventory. Άρα, δηλαδή, όλοι μας οι εταιρείες πρέπει να καταγράψουμε τι δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Αλλά συγχρόνως και τις διαδικασίες, τα συστήματα, τα αρχεία, είτε φυσικά έγχαρτα, είτε ηλεκτρονικά, και τα οποία περιέχουν αυτά τα δεδομένα. Αυτό ονομάζεται στην ορολογία των προσωπικών δεδομένων data mapping. Αμέσως μετά όλες οι εταιρείες πρέπει να προχωρήσουν σε μια ανάλυση των αποκλήσεων σε σχέση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, δηλαδή που υπάρχουν τρύπες με απλά λόγια στο σύστημά μας, στις διαδικασίες μας και στις πολιτικές μας, το οποίο λέγεται gap analysis. Και τέλος βεβαίως ο σχεδιασμός των κατάλληλων ενεργειών, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα αυτά τα κενά σημεία και να υπάρχει μια πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό. Θα ακούσατε ενδεχομένως ότι πρόσφατα άνοιξε σε διαβούλευση, σε δημόσια διαβούλευση και ένα σχέδιο νόμου που αφορά τον κανονισμό, που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όχι γιατί ο κανονισμός δεν έχει ευθεία εφαρμογή, αλλά γιατί άφηνε κάποια περιθώρια πάντα στον εθνικό νομοθέτη να προβλέψει τις ποινές, αλλά και άλλα ειδικά ζητήματα σε σχέση με το δημόσιο και τις ποινικές ευθύνες και άλλα τέτοια ζητήματα. Έχει, νομίζω, 5 του μήνα, αν θυμάμαι καλά, κλείνει αυτή η δημόσια διαβούλευση και αναμένουμε μετά να έρθει στο Κοινοβούλιο. Ουσιαστικά αυτό το σχέδιο νόμου, νόμος αν θα ψηφιστεί, θα συμπληρώσει τις νομοθετικές διατάξεις που καλύπτουν σήμερα τα προσωπικά δεδομένα. Άφησα το τελευταίο, ίσως το πιο εντυπωσιακό, γιατί ήταν μια κορυφαία απόφαση της Κομισιόν και αφορά βεβαίως τις ποινές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλοντας να ξυπνήσει, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, όλη την οικονομία και να της δημιουργήσει ένα αυστηρό κίνητρο όσον αφορά την σωστή επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, απείλησε και απειλεί με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό πάρα πολύ υψηλά πρόστιμα, τα οποία μπορούν να φτάσουν και μέχρι τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου τζίρου της κάθε εταιρείας. Αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Ουσιαστικά ήθελε να επαγρυπνήσει όλο τον κόσμο, όλες τις εταιρείες, όλες τις φορείς της οικονομίας, έτσι ώστε αυστηροποιώντας το νομοθετικό πλαίσιο και απειλώντας ουσιαστικά με εξοδοτικές ποινές, να αναγκάσει εντός αγωγικών όλους τους φορείς, επιχειρήσεις, να προστρέξουν στην εφαρμογή του κανονισμού και εκών άκοντες να υλοποιήσουν όλες τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτόν, έτσι ώστε να έχουμε μια πανευρωπαϊκή προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Αυτά καταρχήν εισαγωγικά, πρόεδρε. Και με όχι, επέτρεψέ μου για να βοηθήσω την κουβέντα. Ο νόμος αυτός ισχύει από το Μάιο. Δεν το είπα. Θα πρέπει η εναρμόνιση να έχει συντελεστεί μέχρι 25 Μαΐου. 25 Μαΐου. Αυτός που είναι εταιρεία, αν μου επιτρέπεις κύριε Κανόβα, αυτός που είναι εταιρεία... Να εξηγήσω για να μην μας πιάσει μια μεγάλη αγωνία. Πρέπει να μας πιάσει η απαραίτητη αγωνία, γι' αυτό κάνετε και αυτή την ενημέρωση. Αλλά έχουμε τη διαβεβαίωση της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Πρόεδρου του κ. Μενουδάκου, ότι δεν σημαίνει ότι από τις 26 θα μπουν σε εταιρείες και θα επιβάλλουν πρόστιμα. Θα δώσουν ένα εύλογο χρόνο. Φαντάζομαι ότι αυτό θα συμβεί σε όλη την Ευρώπη. Είναι η αλήθεια ότι τους τελευταίους μήνες, τελευταίες εβδομάδες, έχει ξυπνήσει όλη η οικονομία, όλοι οι φορείς της οικονομίας, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, και αναζητούν τρόπους να προχωρήσουν στην εναρμόνιση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι δεν θα ξεκινήσει η αρχή με υψηλά πρόστιμα, θα ξεκινήσει με κάποιες παρεμβάσεις, με κάποιες συστάσεις. Αλλά αυτό όμως για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Θα είναι 3, θα είναι 4, θα είναι 6 μήνες. Αυτό προβλέπουμε προς στιγμή. Για όποιον είναι εταιρεία, το ξέρουν καλά, θα βάλει μια εταιρεία για να του φτιάξει όλο αυτό το σύστημα που χρειάζεται. Η ερώτηση που δέχομαι είναι η ατομική επιχείρηση. Δηλαδή έχουμε, όπως είναι και το 80% των επιχειρήσεων της χώρας. Εμείς με κάποιο τρόπο να τους βοηθήσουμε. Άρα θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν οδηγό για αυτούς να τους πούμε ότι ξέρεις, αυτά είναι τα σημαντικά πρέπει να χρειάζεται για την επιχείρησή σου. Γιατί όταν μιλάμε για επιχειρήσεις τώρα που είναι αυτοαπασχολούμενοι, είναι πολύ δύσκολο να μπουν σε μια διαδικασία να τους πάει μια εταιρεία. Και εμείς θέλουμε να βρούμε τον τρόπο σε ένα επιμελητήριο να τον καθοδηγήσουμε τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξει στην εταιρεία του. Θα ήθελα να δω να επισημάνω δύο πράγματα. Ένα, βεβαίως μπορούν να δοθούν γενικές οδηγίες, guidelines όπως λέγονται, προκειμένου μικρότερες εταιρείες να ακολουθήσουν μια μεθοδολογία. Αλλά το πιο σημαντικό και το προβλέπει ο κανονισμός και μάλιστα ουσιαστικά δεν το λέει σε βαθμό υποχρέωσης, αλλά είναι αυστηρό προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ότι σε όλες τις κλαδικές ενώσεις επιβάλλει, εντός εισαγωγικών το επιβάλλει, έτσι, προτρέπει, αλλά αυστηρά προτρέπει, να δημιουργήσουν κανονισμό διοντολογίας. Άρα, ήδη αυτή τη στιγμή η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρεών έχει αναθέσει σε εταιρεία. Εκτός από τους ασφαλιστές, αγαπητέ Νίκο, λέω ο απλός επιχειρηματίας, ο αυτοαπασχολούμενος, με κάποιο τρόπο λέω αν μπορούσαμε να του δώσουμε μια μπροσούρα, γιατί λέμε ξέρεις, πρέπει να προσέξεις αυτά τα 5-6 πράγματα. Νομίζω ήταν το πρώτο που είπα, ότι μπορούμε να του δώσουμε κάποιες συγκεκριμένες γραμμές. Δεν είναι 5-6 πράγματα, είναι ένας. Λέγεται blueprint. Ένας, τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσει, τι πρέπει να προσέξει σε μία. Έστω ατομική επιχείρηση, έτσι ώστε ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες να έχει πάρει τα προβλεπόμενα μέτρα. Αλλά λέω, εκτός από αυτό, επιβάλλει και στις ενώσεις να φτιάξουν ένα κανονισμό διοντολογίας. Τιμωρείται και η άγνοια ή ο δόλος? Και η άγνοια. Αν μπει μέσα η εταιρεία και δεν έχεις πιο αυστηρή, θέλει να είναι. Δεν ήθελα να επεκταθώ, αλλά η βασική αρχή, με πολύ λίγα λόγια λέω ότι είναι η αρχή της λογοδοσίας, το accountability. Δηλαδή δεν το ενδιαφέρει τόσο αν έγινε μια παράβαση προσωπικών δεδομένων, όσο τον ενδιαφέρει όταν θα μπει μέσα στην εταιρεία το ότι εσύ έχεις εναρμονιστεί, έχεις ακολουθήσει όλες τις εντολές του ευρωπαϊκού κανονισμού. Εκεί θεωρεί ότι θα είναι πάρα πολύ αυστηρός. Αν μπει δηλαδή μέσα σε μια εταιρεία και δει ότι εσύ για τον ΑΒ λόγο δεν έχεις κάνει τίποτα, θα είναι αυστηρή όσον αφορά την επιβολή του προστίμου, των γενικότερων ποινών. Εάν βεβαίως έχει γίνει, αλλά έχουν γίνει πασαλήματα, ας χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, πάλι θα είναι αυστηρή. Αν έχουν γίνει τα πράγματα όπως πρέπει να γίνουν, υπάρχει πλήρης εναρμόνιση, αλλά επειδή μου και η γραμματέας παρά τις οδηγίες έκανε ένα print και τύπωσε ένα χαρτί και το άφησε πάνω στο γραφείο και ξέφυγε ένα προσωπικό δεδομένο, αυτό το κατανοεί. Θα το κατανοήσει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δεν θα είναι τόσο αυστηρή. Με άλλα λόγια, την ενδιαφέρει πάρα πολύ την Αρχή και όλες τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί θα έχουν ένα συντονισμό σύμφωνα με το άρθρο 29, να υπάρχει μια πλήρης και σωστή εναρμόνιση με τις αρχές. Πριν δώσω το λόγο για δύο τρεις ερωτήσεις, γιατί περιμένουμε και τον κύριο Δένδια, να πω δύο λόγια. Μέσα στο Μάρτι θα κάνουμε την πρώτη εκδήλωση γι' αυτό. Άρα μπορείτε εσείς να μιλήσετε με τους κλάδους σας. Θα κάνουμε την πρώτη συνάντηση. Θέλουμε να δούμε το ενδιαφέρον αν θα γίνει στον χώρο του επιμελητήριου ή έξω. Θα κάνουμε την πρώτη συνάντηση δημόσια για να ενημερώσουμε τα μέλη μας για τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσουν. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Αφορά μόνο τα προσωπικά δεδομένα.
ή αν κάποιος συλλέξει από το διαδίκτυο κάποια δεδομένα για μια ομάδα, ας πούμε, για τις σχολές οδηγών ή για τους ασφαλιστές και στείλει ένα email, αποτελεί παραβίαση και αυτό? Σαφέστατη παραβίαση. Αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Με οποιοδήποτε τρόπο και αν τα συλλέγεις, αν τα επεξεργάζεις. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι η επεξεργασία είναι οποιοδήποτε τρόπος μπορείτε να φανταστείτε που επεμβαίνουμε σε ένα αρχείο προσωπικών που περιέχει προσωπικά δεδομένα. Άρα, είτε αυτό είναι υπαλλήλων, είτε αυτό είναι προμηθευτών μας, είτε αυτό είναι ανθρώπων που συναλλασσόμεθα, είτε μπαίνουμε σε κάποιο διαδίκτυο ή σε κάποιο χώρο και συλλέγουμε ονόματα, διευθύνσεις, email, τηλέφωνα και μετά τους στέλνουμε ένα email. Δεν μπορεί να γίνει καμία επικοινωνία αν δεν υπάρχει μια δεύτερη επίσης σημαντική αρχή που είναι η αρχή της συγκατάθεσης. Αν δεν υπάρχει ρητή, έγγραφη συγκατάθεση για τον συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας. Τελειώνει αυτό το περίφημο που ενδεχομένως παίρνατε κάποιο email και στο τέλος σας έλεγε αν δεν επιθυμείτε να παίρνετε ένα email, πατήστε αυτό το κουμπί. Αυτό δεν έχει καμία ισχύ πλέον. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι να έχετε τη ρητή συγκατάθεση ότι συμφωνώ να μου στέλνετε το email του εμπορικού επιμελητηρίου, το newsletter του εμπορικού επιμελητηρίου, του επαγγελματικού επιμελητηρίου για τόσο χρονικό διάστημα, έτσι, ή να μου στέλνετε πληροφορίες που αφορούν μόνο τις σχολές οδηγών. Όχι εν γέννη πληροφορίες. Και βεβαίως. Και αυτό πώς θα το στείλουμε, με email για να μας απαντήσει? Πώς θα έχουμε τη συγκατάθεση? Στείλ το πριν το Μάιο. Και αυτός είναι ένας τρόπος. Ο κύριος Παξινός θέλει να ρωτήσει. Κύριε Πρόεδρε, αν είναι ανταπόκριση στο αίτημά μου, ευχαριστώ. Αν ήταν τη σύμπτωση, είναι πολύ ευχάριστη, γιατί είναι ένα κυρίαρχο θέμα αυτό που συζητάμε τώρα. Είχα κάνει ένα σχετικό ερώτημα. Και ήταν το ερώτημά σου που θα απαντούσα, και συγγνώμη Αργύρη μου, και στα δύο ερωτήματά σου. Θα απαντούσα στο ένα ότι το επιμελητήριο, απάντησα μάλλον μέσα από το λόγο μου, ήδη είναι σε διαδικασίες να το δει και περιμένουμε να άμεσα να το λύσουμε, και γι' αυτό ανέφερα τα υπόλοιπα. Όπως και στο άλλο ερώτημά σου, θα απαντήσω, αλλά δεν πρόλαβα στον χρόνο. Έκανες δύο ερωτήματα, σαφέστατα και τα δύο, και θα απαντήσω. Το ένα, έμεσα απάντησα, φαντάζομαι. Ναι. Εκκρεμεί κάτι, αλλά δεν είναι του παρόντος. Για το θέμα μας. Η πρώτη μου ερώτηση είναι αν έχουμε κάνει ενέργειες να συμμορφωθούμε και σαν επιμελητήριο, γιατί ναι, πρέπει επιχειρήσεις, αλλά έχουμε και εμείς ένα σημαντικό θέμα εδώ και έχουμε δύο μήνες μπροστά μας. Το δεύτερο, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση και αν κάνω λάθος να με διορθώσει ο κύριος Κανελόπουλος. Ναι, υπάρχει μια επίοικια και μια διάθεση χαλαρότητα σε ό,τι αφορά τον τακτικό έλεγχο, από τον οποίο δεν κινδυνεύουμε ούτως ή άλλως, γιατί η αρχή έχει μονοψήφιο αριθμό ελεγκτών για κάποιους χιλιάδες οργανισμούς στην Ελλάδα που θα πρέπει να συμμορφωθούν. Οι ελεγκτές είναι 8-9, δεν είμαι σίγουρος. Ο κίνδυνος όμως, ο οποίος είναι υπαρτός από τις 26 Μαΐου και εδώ δεν έχει τη δυνατότητα η πολιτεία να είναι επίοικης, είναι στην καταγγελία από τον κάθε πολίτη που αν νιώθει 26 Μαΐου ότι θίγεται από τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά του δεδομένα, είμαστε ευάλωτοι σε μια καταγγελία η οποία μπορεί να επιφέρει και πρόστιμο και διοικητικές κυρώσεις και αστικές. Γι' αυτό που είπε ο κύριος Γκρέτζελος Αυκλός, για να πάρουν μια ιδέα, κύριε Κανελόπουλη, η ρητή συνένεση πλέον ηλεκτρονικά είναι μια διαδικασία που απαιτεί τουλάχιστον 4 κλικ. Είναι 4, δηλαδή δεν πατάω ένα κουμπάκι και εντάξει. Συμφωνείς με αυτό, ναι. Συμφωνείς με το άλλο, ναι. Η διαδικασία απαιτεί τουλάχιστον 4 κλικ για να εξασφαλίσει η αρχή ότι έχει γίνει όντως η ρητή συνένεση. Είναι σοβαρό το θέμα και πρέπει να το δούμε όλοι και σαν επιχειρήσεις αλλά και σαν επιμελητήριο. Πρέπει να βιαστούμε και να το δούμε σοβαρά. Στο ένα κομμάτι, πριν στο κομμάτι του επιμελητηρίου, θα απαντούσα ότι η ΚΕΕ μας είπε πριν λίγο καιρό ότι ετοιμάζεται για μια λύση για όλα τα επιμελητήρια. Επειδή αυτή η λύση αργούσε, ήδη 1-2 επιμελητήρια προχωρήσαν μόνοι τους. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ανέβρεση του προμηθευτή μας, να το πω έτσι, που υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις, να μην τις αναλύσω. Μπορεί να είστε βέβαιος πάντως ότι το επιμελητήριο θα είναι έτοιμο στην ημερομηνία που προβλέπει ο νόμος. Αυτό που μας νοιάζει όμως όχι μόνο το επιμελητήριο, νοιάζουν και τα μέλη μας. Άρα θα σου απαντήσει, και γι' αυτό είπα θα γίνει διάλογος, θα γίνουν δύο συναντήσεις. Θεωρείστε δεδομένο μέχρι 26 Μαΐου που θα οργανώσει το επιμελητήριο. Φράση και κλείνω. Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεσή σας, επειδή έχω ασχοληθεί σε βάθος με το θέμα να συμμορφώσω το Δήμο με τον οποίο συνεργάζομαι.
αν μπορώ να είμαι κάπου χρήσιμο στη διαδικασία. Συμμόρφωσε. Είμαι σχεδόν έτοιμο. Με χαρά και θα είναι αποδεκτό. Έχω βρει ωραίες λύσεις. Απλώς να κάνω σαφές, βεβαίως μετά τις 26 όλες οι επιχειρήσεις, όλοι οι οποίοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, είναι έκθετοι σε οποιαδήποτε καταγγελία. Απλώς έχουμε την καταρχήν διαβεβαίωση και είναι λογικό αυτό, το ότι η αρχή δεν θα έρθει επιθετικά. Στις καταγγελίες βεβαίως πρέπει να τις ελέγξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνει και ελέγχους από μόνη της, έτσι και χωρίς καταγγελία, έχει το δικαίωμα. Και μάλιστα λάβετε υπόψη σας ότι η αρχή, η ελληνική αρχή, θα κινείται μέσα στα πλαίσια του άρθρου 29 σε συνεργασία με όλες τις αρχές. Δηλαδή θα μπορεί ο Γερμανός πολίτης να κάνει μια καταγγελία στη γερμανική αρχή και να έρχεται αυτή η καταγγελία προς έλεγχο στην ελληνική. Άρα υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό μάτι, μια συνεργασία προκειμένου ο κανονισμός αυτός να έχει μια πλήρη εφαρμογή. Οι εταιρείες βεβαίως πρέπει να κάνουν ή τουλάχιστον να έχουν ξεκινήσει, αν θέλετε, όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να δείξουν στις 26 ότι εμείς είμαστε μέσα στα πλαίσια της εναρμόνισης. Δεν θα ήθελα και εγώ προσωπικά να δω εταιρείες που στις 26, αν έρθει ένας έλεγχος, δεν θα έχουν κάνει τίποτα. Αν έχουν ξεκινήσει διαδικασίες και αυτό μπορούν μέσα στα πλαίσια της λογοθεσίας να το αποδείξουν, καταλαβαίνετε ότι η επίοικια θα είναι σημαντική.